Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing. Είναι ένα καινούργιο κινητό το οποίο αγόρασα και το οποίο επίσης είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είναι το Huawei Mate 50 Pro. Ξέρω ότι είναι ένα από τα κινητά τα οποία έχουν παίξει πάρα πολύ στο ελληνικό ίντερνετ, αν μπορώ να το πω με αυτόν τον τρόπο, το τελευταίο διάστημα και λίγο πριν κυκλοφορήσει και με το που κυκλοφόρησε. Ωστόσο, από ό,τι έχω παρατηρήσει και από ό,τι έχω δει, το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο θα ανοίξουμε σε αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε ελληνικό ίντερνετ, είμαι ο μόνος που το ανοίγει και είμαι ο μόνος που το έχει. Επίσης, όπως λέω κάθε φορά, είμαι και ο μόνος που το αγόρασα, γιατί δεν μου το έχουν στείλει για να το κάνω unboxing ή review. Πήγα, το πλήρωσα, το αγόρασα και αυτό είναι η δική μου συσκευή. Δεν είναι κάποια την οποία θα γυρίσω πίσω. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και πάμε ευθύ αμέσω να ανοίξουμε το Huawei Mate 50 Pro. Έχω ήδη εδώ πέρα και το κοπίδι όπως μπορείτε να δείτε. Τα χαρακτηριστικά του, τα περισσότερα εκτός από 2-3 είναι ίδια με όλα τα υπόλοιπα Huawei Mate 50 Pro τα οποία έχουν εμ, παιχτεί στα υπόλοιπα βίντεο τα οποία ίσως κάποια έχετε δει. Ωστόσο, πάμε να το ανοίξουμε γιατί, εάν θυμάστε από το βίντεο που είχα κάνει για το Huawei P50 Pocket, έχω πάρα πολύ αγωνία να το ανοίξω, να, να το σετάρω, να το δουλέψω για να μπορέσω να δω κατά πόσο το κινητό θα λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα ή το συγκεκριμένο κινητό θα παρουσιάσει τα ίδια προβλήματα που παρουσίασε και το Huawei P50 Pocket, όπως έχετε δει στο βίντεο το οποίο είχα, βάλει, είχα δημοσιεύσει το προηγούμενο διάστημα. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Το ξαναδείχνω λίγο εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία. Είναι όλο μαύρο και απλά γράφει Huawei Mate 50 Pro. Έχει επίση ένα ακόμη συμβολάκι εδώ πέρα το οποίο γράφει Kunlun Glass και από κάτω Explore the App Gallery. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Από πίσω απλά έχει τα χαρακτηριστικά και μια ετικέτα από το κατάστημα από ό,τι καταλαβαίνω. Για να μπορέσω να το βρω το συγκεκριμένο το κινητό, η αλήθεια είναι ότι, είναι ότι έκανα αμάν. Γιατί, αυτό το κινητό το οποίο εγώ έχω πάρει, βασικά το ευρέω διαθέσιμο, όσο ευρέω διαθέσιμο μπορεί να είναι ένα κινητό τη Huawei αυτή την περίοδο, είναι το μοντέλο που δίνει 8 GB RAM και 256 αποθηκευτικό χώρο. Αυτό είναι το 512 με τον αποθηκευτικό χώρο, τα 8 GB παραμένουν σαν RAM. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κινητού και η αλήθεια είναι ότι από κάτω το καπάκι δεν έχει κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι θα σα τα πω ε, από την οθόνη που έχω μπροστά μου ανοιχτή, γιατί δεν τα θυμάμαι. Τα βασικά τα χαρακτηριστικά, δείτε πώ φαίνεται και το κινητό, είναι ότι το, το κινητό είναι dual sim. Όσον αφορά τι διαστάσει του, και τα βλέπω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, σε χιλιοστά είναι 162,1 στο ύψο, σε πλάτο είναι 75,5 ε, επίση σε χιλιοστά. Το βάθος του είναι 8,5, ενώ το βάρος του, επειδή το συγκεκριμένο είναι το leather, το πορτοκαλί, και αυτή είναι η βασική διαφορά και αυτό που δεν έχει κανεί άλλο σε αυτό, όπω είπαμε πριν, που αποκαλώ εγώ και όλη ελληνικό ίντερνετ. Το βάρο του λοιπόν για το vegan leather είναι στα 205 γραμμάρια. Εννοείται πω ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι με την μπαταρία, γιατί οι μπαταρίε είναι ενσωματωμένε πλέον. Μιλάμε για μια οθόνη στι 6,87 inches, όχι 6,74 inches, συγγνώμη, 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα. Οθόνη OLED LED με ρυθμό ανανέωση 120 Hz. Ρυθμό δειγματοληψίας, αν θυμάμαι καλά, 340, 300 Hz και έχει και αυτό που η Huawei αποκαλεί μείωση φωτεινότητα PWM υψηλή συχνότητα 1440 Hz. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με το ότι η οθόνη όταν είναι χαμηλή η φωτεινότητά τη, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν είμαστε σε, χαμηλά δομα, σε χώρου με χαμηλή με χαμηλό φω γενικότερα. Χαμηλώνει από ό,τι καταλαβαίνω, τελο πάντων αλλάζει τη συχνότητα στην οποία ε, εκπέμπει το φω. Κάτι παίζει με το μπλε, με... γενικότερα έχει να κάνει με την προστασία ματιών. Δεν το ξέρω για να μην σα πω κάτι λάθο. Και όσον αφορά την ανάλυση τη, μιλάμε για 2.616 επί 1.212 εικονοστοιχεία. Ε, να με συμπαθάτε για τα λάθη, δεν έχω ψάξει τίποτα. Βασικά τα έχω ψάξει, απλά δεν τα θυμάμαι απ' έξω και δεν τα έχω γραμμένα κάπου σε κάποιο χαρτάκι για να σας τα λέω. Ε, το πήρα πριν από λίγο και απλά το ανοίγω γιατί θέλω να, να, το βάλω μπροστά όπως είπαμε. Εδώ πέρα μιλάμε επίσης για επεξεργαστή τον Snapdragon 8 Plus των Generation One. Απλά επειδή μιλάμε για τη Huawei, ο συγκεκριμένο επεξεργαστή, παρότι υποστηρίζει το 5G, στα συγκεκριμένα μοντέλα είναι μόνο 4G μέχρι 4G, οχταπύρινος. Και από εκεί και πέρα έχουμε EMUI 13, αυτό σημαίνει ότι έρχεται με Android, ε, νομίζω, 12, που απλά από πάνω έχει το skin το EMUI 13, γιατί δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα το άρμον λειτουργικό εκτός σκίνα. Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, 8 GB RAM και 512 GB ROM. Όσον αφορά ε, τον αποθηκευτικό χώρο, μπορούμε επίσης να τον επεκτείνουμε μέχρι 256GB. Αυτό έρχεται με τις κάρτες NM, τις οποίες βγάζει η Huawei. Εγώ γενικότερα δεν θα έμπαινα στη διαδικασία, γιατί αυτή η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε αλλού, παρότι κατασκευαστές εκτός της Huawei υπάρχουν άλλοι δύο, νομίζω. Οπότε οι τιμέ έχουν μία μικρή, όχι μεγάλη, γιατί το είχα ψάξει διαφοροποίηση. Πάμε λοιπόν να το βγάλω και από εδώ. Το κινητό λοιπόν, όπως το βλέπετε, είναι αυτό εδώ πέρα. Έρχεται σε αυτό το υπέροχο πορτοκαλί χρώμα. Είναι leather, είναι vegan leather. Αυτή εδώ είναι η βασική του διαφορά. Εδώ πέρα κάτω γράφει Huawei. Η κάμερα επίσης είναι κλασικά ίδια, απλά η διαφορά είναι ότι τα γράμματα είναι χρυσά και εδώ πέρα πίσω αυτό είναι χρυσό επίσης. Όσον αφορά τις κάμερες, μιλάμε για 50MP Ultra Aperture Cam με F1.4 μέχρι F4, εδώ μιλάμε δηλαδή για 10 στάσεις ανάμεσα στα F για να μπορέσουμε να τραβήξουμε φωτογραφίες. Αυτό έχει να κάνει με το βάθος πεδίου. Μιλάμε ότι η κύρια κάμερα έχει ε, Optical Image Stabilization, το γνωστό OOS, OIS. Σταθεροποίηση εικόνα, η οποία είναι του φακού δεν είναι ψηφιακή. Επίσης έχουμε μία κάμερα, η βασική κάμερα είναι αυτήν εδώ πέρα που βλέπετε. Εδώ, αυτή εδώ πέρα η κάμερα που βλέπετε είναι η ultra-wide κάμερα η οποία είναι στα 13MP με f2.2 και η κάμερα εδώ από κάτω, αυτή που βλέπετε και σας δείχνω εδώ, είναι η telephoto κάμερα, ο τηλεφακός δηλαδή, είναι στα 64MP, μιλάμε για ένα f3.5, ο τηλεφακός επίσης έχει ε, οπτική σταθεροποίηση εικόνας και στην άλλη πλευρά είναι το laser το οποίο μετράει το βάθος, έχει να κάνει με το autofocus, είναι πολλά. Εννοείται ότι στην κάμερα έχουμε ψηφιακό zoom, οπτικό zoom, έχουμε υβριδικό zoom. Το υβριδικό zoom πάει μέχρι 10x, το οπτικό zoom πάει μέχρι 3x, το ψηφιακό zoom απλά πάει παραπέρα από το 10x. Βίντεο τραβάει... 4K και νομίζω ότι πάει 4K μέχρι 60Hz. Δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω ανοίξει. Από μπροστά, εδώ πέρα επάνω, δηλαδή, έχουμε επίση μια κάμερα η οποία είναι στα 13MP. Είναι ultra wide από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με F2,4. Όπω επίση εδώ πέρα μέσα, κρύβεται και ο αισθητήρα βάθου με τον οποίο το κινητό επίση μπορεί να διαβάσει το πρόσωπό μα και να μπορέσουμε έπειτα να ξεκλειδώνουμε το κινητό πέραν του δαχτυλικού αποτυπώματο και με το πρόσωπο. Μιλάμε για μια μπαταρία η οποία είναι στα 4.700 mAh, αυτό είναι η τυπική χωρητικότητα. Όσον αφορά την φόρτιση, πάμε στα 66 w με το καλώδιο, ασύρματα πάμε στα 50 w Η Huawei λέει ότι τα 66 Όπω και τα 50 w όσον αφορά τη φόρτιση, επιτυγχάνονται εφόσον χρησιμοποιούμε φορτιστέ τη Huawei. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι πιστοποιημένοι αλλά είναι φορτιστές της Huawei. Εννοείται πως είναι αδιάβροχο και επίσης όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, πέραν του 2G, 4G, στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί και τα οποία είναι ήδη επίσης γνωστά, μιλάμε για WiFi 2.4, ε, η συχνότητα, μιλάμε για πεντάρα, USB 3.1. Ε, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα, οκ, okay, Bluetooth 5.2. Όσον αφορά τον ήχο στο κομμάτι του Bluetooth, το συγκεκριμένο, όπως και όλα τα Android, δεν το λέω το συγκεκριμένο μόνο, υποστηρίζουν μέχρι ΕΛΔΑΚ. ΕΛΔΑΚ συνεπάγεται ότι έχουμε την καλύτερη ποιότητα ήχου σε ασύρματη συνδεσιμότητα, Bluetooth δηλαδή, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έχει να κάνει με την χωρητικότητα που υπάρχει στη σύνδεση και υπάρχουν ακουστικά και τη Huawei όπως και τρίτων κατασκευαστών λέγεμε Sony, τα οποία υποστηρίζουν αντίστοιχα το ΕΛΔΑΚ. Στα αγροστικά η Huawei ακολουθεί την κλασική γραμμή που ακολουθούν οι περισσότεροι εκτό από τη Sony. Υποχρεωτικά το βάζει με adapter και δεν ξέρω αν έχει μέσα εδώ πέρα κάτι άλλο, αλλά θα το ανοίξουμε παράλληλα για να το δούμε. Αυτό είναι εδώ. Εδώ πέρα μα δίνει πώ μπορούμε να εγκαταστήσουμε τι εφαρμογέ. Να δούμε λίγο τι παραπάνω έχει εδώ για να σα απαντήσω. Λοιπόν, Όσον αφορά το GPS, Dual Band GPS L1 και L5, AGPS Glona Baidu Trimando. Ε, Γκαλιλαίο δύο μπάντε επίση, και δύο μπάντε και έχει και το AVIC. Έχουμε NFC. Το NFC ε, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε υπό κάποιε συνθήκε για να πληρώσουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να πληρώσουμε μέσω των εφαρμογών των τραπεζών που το υποστηρίζουν. Η Πυραιό νομίζω το υποστηρίζει. Η Εθνική, αν θυμάμαι καλά, το υποστηρίζει. Η Eurobank το έχει σταματήσει. Και δεν ξέρω τι κάνει η Alpha Bank. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Αντίστοιχα, το NFC μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όσου μένετε στην Αθήνα και στην Αττική γενικότερα και χρησιμοποιείτε τον ΟΑΣΑ. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για την Αθήνα Card την εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στο App Gallery, για να φορτίσουμε την κάρτα μα. Έχει ένα σκασμό αισθητήρε από ό,τι βλέπω. Λέιζερ φωτισμού περιβάλλοντο, πηξίδα, δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα είναι ενσωματωμένα στην οθόνη από κάτω, δεν είναι στο κουμπί που εμένα θα με βόλευε πολύ περισσότερο. Ε, 3 αναγνώριση προσώπου, βαρύτητα, δεν ξέρω αν το είπα. Έχρωμο αισθητήρα θερμοκρασία και αισθητήρα χειρονομία. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Και πάμε λίγο να ανοίξουμε τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι η συσκευή έχει και το... την καρφίτσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε και να βάλουμε την κάρτα SIM. Εδώ πέρα μέσα τι έχει, έχει. Wow! Μια θήκη, πέραν από τα χαρτιά οδηγής χρήσης, αυτοκόλλητα, χαζομάρες, έχει μια θήκη διάφανη, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προστατέψουμε εξ αρχής το κινητό. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί καλώ ή είναι και ένα κινητό πανάκριβο, το οποίο θέλουμε να έχουμε προστασία και να το προστατεύουμε από την πρώτη στιγμή που θα το βγάλουμε έξω. Δείτε πώς φαίνεται με την θήκη. Γενικότερα δεν βλέπω να προσθέτει πάρα πολύ όγκο. Το κινητό που μπροστά επίση έχει ήδη εγκαταστημένο φιλμ προστασία τη οθόνη και έχουμε έναν φορτιστή. Έλα, δείτε τα λίγο πώ φαίνονται. Είναι έτσι. Έχουμε λοιπόν έναν φορτιστή ο οποίο λογικά είναι USB-C γιατί έτσι ήταν και στο Huawei Mate XS. Όχι, έκανα λάθο. Και έχουμε και το καλώδιο το οποίο είναι USB-A σε USB-C. Λοιπόν, αν δείτε, ο φορτιστή είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει το πορτοκαλί το, το, χρώμα, δεν έχει το μπλε. Αντίστοιχα, το καλώδιο δεν το ανοίγω τώρα γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσω καθόλου. Το καλώδιο έχει στη μία πλευρά το USB C, στην άλλη πλευρά το USB a είναι και αυτό χρώματο πορτοκαλί. Για να μπορεί να βγάζει τα 65 w το Huawei Supercharge που λέει και εδώ πέρα επάνω η κάμερα. Δεν ξέρω αν το πιάνει. Και πάμε λίγο να σας πω τα, τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο κινητό που είναι 2-3 όπως σας είπα από τα υπόλοιπα Huawei Mate 50. Αυτό το κινητό, το leather, πέραν το ότι είναι πορτοκαλί και leather, είναι το μόνο σύμφωνα και με τη Huawei και εδώ έρχεται που το έχω, αυτό εδώ που σας είπα ότι γράφει εδώ πέρα πάνω, που γράφει Kunlun cool Glass, το Huawei Mate 50 Pro, τα 512, το Vegan Leather, είναι το μόνο το οποίο μπροστά σαν γυαλί προστασία έχει το Kunun Glass. Αυτό, αν έχω διαβάσει καλά στο ίντερνετ και θυμάμαι σωστά, είναι ένα τζαμάκι κατασκευή τη Huawei, γιατί δεν μπορεί να πάρει ούτε τα Gorilla Glass λόγω των θεμάτων που έχει με την Αμερική. Ε, είναι λοιπόν ένα τζαμάκι το οποίο θεωρητικά, σύμφωνα με αυτά που λέει η Huawei, είναι από τα καλύτερα κατασκευαστικά τζάμια που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία γενικότερα στην αγορά. Δεν ξέρω πώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με το Gorilla, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά για το συγκεκριμένο το κινητό είναι ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα κινητά της αγοράς γενικότερα, όπως επίσης και με τα υπόλοιπα Mate 50 Pro το συγκεκριμένο, ενώ τα υπόλοιπα είναι αδιάβροχα στα 2 μέτρα, είναι αδιάβροχο στα 6 μέτρα. Βέβαια η Huawei λέει ότι είναι αδιάβροχο στα 6 μέτρα σε στατικό νερό για μέχρι 30 λεπτά. Δεν ξέρω τι σημαίνει ε, για ένα κινητό το οποίο στα χαρακτηριστικά του λέει στατικό νερό να το βάλει, α πούμε, μέσα σε ένα ριάκι, σε ένα ποτάμι ή και μέσα στη θάλασσα που εγώ δεν έχω επιχειρήσει ποτέ και να τρέχει το νερό, να είναι, να είναι σε κίνηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν θα παθεί κάτι σε σχέση και με τα προηγούμενα κινητά, με το P30, κάπου το έχω, δεν ξέρω που το έχω. Να το. Με το P30, το οποίο το έχω βάλει σε ποτάμια, σε λίμνε και δεν έχει παθεί τίποτα. Και κάπου εδώ σταματάνε οι διαφορέ. Είναι αυτά τα δύο-τρία που σα είπα ότω ή άλλω ότι έχει ε, βασική διαφορά. Η βασική διαφορά την οποία επίση που δεν το ανέφερα γιατί απλά το έχω πει ήδη δύο-τρει φορέ. Η τεράστια διαφορά που έχει είναι στην χωρητικότητα. Ενώ τα άλλα δύο, το ασημί και το μαύρο, έχουν χωρητικότητα στα 2,56, αυτό είναι μόνο στα 5,12. Επίση, είναι το κινητό. Η αλήθεια είναι ότι ε, εγώ δεν έχω καταφέρει να το βρω πάρα πολύ εύκολα. Το βρήκα σε ένα κατάστημα σε όλη την Αττική. Τέλο πάντων, το πήρα, το έχω στα χέρια μου. Και πάω ευθύ αμέσω να το χρησιμοποιήσω και να το ανοίξω, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία. Όπω σα έχω ήδη πει, και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Να δούμε τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και το κινητό. Το έχω εγώ εδώ πέρα. Το βλέπετε. Έχω βάλει την κάμερα να γράφει. Στην πρώτη κίνηση, όπω αναμένεται, μα χαιρετάει η Huawei με το αντίστοιχο λογοτυπώ τη. Σαν πρώτη εικόνα και σαν πρώτη εντύπωση όσον αφορά τον ήχο, τον οποίο βγάζει η συσκευή, ε, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να επιλέξουμε τη γλώσσα. Επιλέγω λοιπόν ελληνικά. Έναρξη. Ελλάδα. Όρη χρήση. Επόμενο. Παράληψη. Και πάμε να συνδεθούμε στο δίκτυο. Η συσκευή με το που ανοίγει μα υποδέχεται επίση με το πληκτρολόγιο Σίλια. Το πληκτρολόγιο Σίλια είναι από τα χειρότερα πληκτρολόγια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άνθρωπο γενικότερα. Δεν το έχουν φτιάξει καθόλου καλά και δεν είναι καθόλου ωραίο. Για να καταλάβετε για πόσο άθλιο πληκτρολόγιο μιλάμε, υπάρχουν εφαρμογέ που όταν χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο τη Σίλια για να μπορέσω να συνδεθώ σε αυτέ, δεν το δέχονται. Αν αλλάξω από το πληκτρολόγιο τη Σίλια και, συνδεθώ, και αρχίσω να χρησιμοποιώ το πληκτρολόγιο τη Microsoft που το είχαν όλε οι συσκευέ τη Huawei και μπορώ να το κατεβάσω επίση γιατί διατίθεται στο App Gallery. Λειτουργούν όλα κανονικά και όλε οι εφαρμογέ δέχονται κανονικά όλου του κωδικού. Μα δείχνει εδώ πέρα το Huawei ID, μα λέει ακριβώ τι μα προσφέρει και σε τι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Οπότε θα χρειαστεί να συνδεθώ. Με το που συνδεθούμε, κάνει ενημέρωση παραμέτρων και ρυθμίσεων του cloud. Και εδώ πέρα μα ζητάει να επιλέξουμε τι ακριβώ είναι αυτό που θέλουμε να, να κάνει backup στο cloud της Huawei. Μα δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε την έβριση τη συσκευή σε περίπτωση που τη χάσουμε για να μπορούμε να βρούμε την τελευταία τοποθεσία την οποία έστειλε το, το, το τηλέφωνο. Μα δίνει να βάλουμε έναν κωδικό ξεκλειδώματο για να μπορούμε να το ανοίγουμε όποτε θέλουμε για να το χρησιμοποιήσουμε. Επίση μα δίνει κάποιε υπηρεσίε πολυμέσων, τι οποίε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή όχι. Η, το Huawei βιβλία γενικότερα, λίγο που το έχω ψάξει στι υπόλοιπε συσκευέ. Δεν έχω βρει κάτι ε, αξιόλογο. Μπορεί και να το έχω αλλάξει βέβαια και το έχω κοιτάξει τελευταία φορά πριν από πολύ καιρό σε ελληνικά βιβλία. Η υπηρεσία μουσικής της Huawei ουσιαστικά είναι ένα ε, τύπου Spotify απλά από τη Huawei. Έχει αρκετές επιλογές. Ε, γενικότερα εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω γιατί δεν με ενδιαφέρει επειδή έχω ήδη Tidal. Εδώ πέρα μας δίνει τι ε, τις επιλογές που μπορούμε να αλλάξουμε όσον αφορά τις διαφημίσεις για να μπορούμε να παίρνουμε προσωποποιημένες διαφημίσεις ή να παίρνουμε γενικότερα διαφημίσεις χωρίς να είναι προσωποποιημένες. Και εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε ποιε ρυθμίσει ή υπηρεσίε του κινητού θέλουμε να δουλεύουν ούτω ή άλλω. Πάμε λίγο να τι δούμε ωστόσο, γιατί μπορούμε να επιλέξουμε ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών, αλλά σίγουρα κάποιε μπορεί να μην τι θέλουμε. Οπότε, εγώ επιλέγω τον καιρό δεν θέλω να επιλέξω το WiFi Plus. Το WiFi Plus είναι όταν το WiFi fi δίκτυό μα δεν πιάνει πολύ καλά και μπορεί το κινητό αυτόματα να αρχίσει να καταναλώνει δεδομένα από το δίκτυο κινητή. Το My Huawei, εγώ το ενεργοποιώ γιατί δίνει πρόσβαση και στην εφαρμογή η οποία μπορεί να αναγνωρίζει τη συσκευή και μέσω τη οποία επικοινωνεί και με την εξυπηρέτηση πελωτών εφόσον χρειαστεί. Δεν θέλω να κάνει αυτόματε ενημερώσει λογισμικού. AI Voice, AI Life Δεν με ενδιαφέρει, όχι. Το AI Touch επίση δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το θέλω γιατί ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία η οποία διαβάζει ή βλέπει τέλο πάντων αυτό που δείχνει στην κάμερα εκείνη την ώρα και σου δείχνει κάποια αποτελέσματα τύπου θερμίδε ή κάποια πληροφορία όσον αφορά τα προϊόντα. Γενικότερα είναι χαζοχρήσιμο. Αυτά οπότε πάμε πίσω. Ενεργοποίηση επιλεγμένων υπηρεσιών είναι αυτέ που επέλεξα εγώ μόλι τώρα. Ε, σε αυτό συμμετέχω δεν με πειράζει και σε αυτό δεν με πειράζει. Αυτό το θέλω να ενεργοποιηθεί. Εδώ πέρα που λέει κρατήστε το λογισμικό σα ενημερωμένο. Αν δείτε από κάτω στο κουμπί έχει μόνο το ενεργοποιήσει και συνέχεια. Δεν έχει κάποιο κουμπί το οποίο να μπορούμε να επιλέξουμε για να αποφύγουμε το κινητό να ενημερώνει τα αυτόματα. Ωστόσο το κουμπί είναι κρυμμένο και είναι αυτήν εδώ πέρα η φράση. Το μη αυτόματη ενημέρωση το οποίο είναι στα μπλε. Αυτό είναι κουμπί. Το πατά σου ζητάει την άδειά σου να προχωρήσει χωρί να, μην γίνει... Χωρίς να γίνει ενεργοποίηση τη αυτόματη ενημέρωση λογισμικού, προχωρά και τελειώνει. Και τώρα σου ζητάει τι θε να κάνει. Είναι καινούργια συσκευή. Θε να μεταφέρει δεδομένα από άλλη συσκευή, να τη χρησιμοποιήσει εξ αρχή σαν καινούργια. Οτιδήποτε θέλει να κάνει, στο δίνει και προχωρά. Εγώ θα επιλέξω ορισμό ω νέα συσκευή απλά για να ανοίξει. Εδώ πέρα μα δείχνει τι χειρονομίε. Γενικότερα, εμένα δεν με βολεύουν πάρα πολύ. Ωστόσο, είναι ένα από του τρόπου βασικά του οποίου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετακινηθούμε στο κινητό προ τα πίσω ή να δούμε όλε τι εφαρμογέ, τα πάντα. Αντί να έχουμε τα κουμπιά στο κάτω μέρο τη οθόνη. Αυτά εδώ πέρα εμένα δεν με βολεύουν πάρα πολύ. Πάμε λίγο όμω να το τελειώνουμε. Ωραία. Τέλεια. Εγώ θέλω να κάνω αλλαγή μεθόδου οπότε και ενεργοποιώ κατευθείαν τα πλήκτρα. Και εδώ πέρα σου δίνει κάποιε εφαρμογέ τι οποίε μπορεί να καταστήσει εκ των προτέρων. Και τώρα λοιπόν έχει ανοίξει η συσκευή. Είναι αυτή εδώ πέρα η πρώτη τη οθόνη, είναι αυτό με το οποίο σε υποδέχεται. Και φυσικά εδώ είναι το App Gallery το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τι εφαρμογέ που θέλουμε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν εδώ και αυτό εδώ πέρα είναι και το μενού του. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να τελειώσουμε το συγκεκριμένο βίντεο και το συγκεκριμένο unboxing. Άλλο outfit, άλλη μέρα, μερικές ημέρες μετά αφού το αγόρασα το κινητό. Είπαμε ότι είμαστε στο Huawei Mate 50 Pro, το συγκεκριμένο, η Play έκδοση με τα 512 GB χωρητικότητα μνήμης και το vegan δέρμα από πίσω. Αυτήν εδώ η διαδικασία, αυτό το πέρα το unboxing έχει καθυστερήσει μερικές ημέρες γιατί είχα τον φόβο μην γίνει το ίδιο που είχε γίνει με το P50 Pocket, δηλαδή αυτό που πατάγαμε το κουμπί που ανοίγει τις τελευταίες εφαρμογές και δεν πατούσε και ακολούσε, ούτως ώστε να το γυρίσω πίσω να πάει για service για να γίνουν όλα αυτά. Τελικά δεν χρειάστηκε να συμβεί κάτι τέτοιο, λειτουργούν όλα άψογα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να το τελειώσουμε. Έχω μάθει και μια πολύ μικρή πληροφορία η οποία αφορά το τζαμάκι του κινητού, γιατί αν θυμάστε καλά έχουμε πει ότι το συγκεκριμένο το τζάμι είναι το Kunilun Glass, το συγκεκριμένο λίγο με μπερδεύει ακόμα και να το πω. Τέλο πάντων, αυτό που έχει συμβεί είναι το εξή. Το συγκεκριμένο του τζάμι, σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει στο ίντερνετ, διατείνονται. Γενικότερα υποστηρίζεται ότι είναι το καλύτερο τζάμι αυτή τη στιγμή για προστασία στα κινητά. Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι είναι το καλύτερο τζάμι γιατί λένε πως έχει πάρει πιστοποίηση Swiss SGS. Το Swiss SGS είναι μια πιστοποίηση η οποία επιβεβαιώνει ότι το αντικείμενό μα θα επιβιώσει εφόσον πέσει κάτω. Αυτά βέβαια όλα έχουν συγκεκριμένε προδιαγραφέ, συγκεκριμένο ύψο από το οποίο πέφτουν. Γενικότερα πάντω το συγκεκριμένο κινητό λέει ότι όταν θα πέσει κάτω στα 4,2 μέτρα, μέχρι 4,2 μέτρα, θεωρητικά δεν θα πρέπει να πάθει κάτι γιατί το συγκεκριμένο το τζαμάκι έχει προστασία και το προστατεύει γιατί και καλά έχει 10.000 τρισεκατομμύρια νανοκρίσταλα τα οποία καρτάνε το γυαλί μαζί, ούτω ώστε να μην πάθει κάτι. Γιατί στην περίπτωση που το συγκεκριμένο σπάσει και καλά, επειδή το crack αυτό που θα κάνει το τζάμι θα πρέπει να περάσει από πάρα πολλά μικρά νοσοματίδια, αυτά θα το σταματήσουν. Τώρα, βέβαια, στην πράξη θα φανεί. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να τελειώσουμε το βίντεο το συγκεκριμένο. Κάνω ένα γρήγορο recap για να κλείσουμε. Έχουμε λοιπόν το Mate 50 Pro, σε πορτοκαλί χρώμα. Αυτό εδώ πέρα είναι vegan leather. Το συγκεκριμένο, όπως βλέπετε εδώ πέρα από πίσω, έχει 4 ου, έχει τέσσερα στρογγυλά. Τα 3 είναι κάμερες, ενώ τα υπόλοιπα είναι το laser και οι αισθητήρε. Έχουμε από κάμερες 50 MP, η οποία είναι ultra aperture cam. Έχουμε επίσης μία κάμερα η οποία είναι 13 MP ultra wide angle και έχουμε επίσης και μία 64 MP η οποία είναι τηλεφότου. Έχουμε επίσης μία μπαταρία 4.700 μιλιεμπερόρια, δίκαρτο, έχει τον Snapdragon Zen ε, Gen 8 1 Plus το 4G, νομίζω αυτό είναι, φορτίζει την μπαταρία με καλώδιο στα 66W ε, Supercharge, επίσης μπορεί να το φορτίσει με Huawei Supercharge ασύρματα στα 50W, έχουμε μία οθόνη η οποία είναι 6.74 inches, 120 Hz συχνότητα ανανέωση. Η οθόνη επίση είναι OLED, ενώ όσον αφορά το λειτουργικό είναι η MUI 13, το οποίο πατάει αυτή τη στιγμή επάνω σε Android 12. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αδιάβροχο. Το συγκεκριμένο το μοντέλο έρχεται με IP68 αλλά με δυνατότητα να βυθιστεί στα 6 μέτρα και όχι στα 2 μέτρα που μπορούν να βυθιστούν τα άλλα δύο μοντέλα του Huawei Mate 50 Pro. Αυτό λοιπόν είναι από μένα έρχονται Χριστούγεννα και επειδή έρχονται Χριστούγεννα, εγώ θα σα κάνω και ένα δωράκι. Θα σα δώσω γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα έχω μέσα στη σακούλα. Όπω μπορείτε να δείτε, είναι ακόμα κλειστά με τη ζελατίνα. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα, επειδή τα έχω μέσα στη σακούλα, ήρθε η ώρα να τα δώσω. Ήρθε η ώρα να σα τα βγάλω δώρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα τα χρησιμοποιήσω καθότι δεν τα έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Εγώ χρησιμοποιώ τα Free Buds Pro και η αλήθεια είναι ότι Γλυκοκοιτάζω τα free buds προ τα δύο, αλλά επειδή ακόμη το ένα δουλεύει, ε, λέω στον εαυτό μου κάνε λίγο οικονομία και κάνε λίγο οικονομία. Και καταλήξαμε εν τέλει να δούμε πώς οικονομία έκανε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα θα τα κερδίσει ένα τυχερό. Ε, έχουμε ωστόσο κάποιε προποθέσει και η μία από τι προποθέσει είναι η πιο δύσκολη πρώτον θα χρειαστεί να κάνουμε subscribe και like στο, subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο και σχόλιο από κάτω όπου θα γράφουμε giveaway free badge 3i. Αυτό ακριβώς είναι το λεκτικό. Αλλά το συγκεκριμένο το δωράκι θα δοθεί μόνο, όχι αλλιώ, εφόσον καταφέρουμε να φτάσουμε τους 1100 subscribers. Άρα λοιπόν, Καλή τύχη σε όλους, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Κάντε share το βίντεο για να μπορέσουν να συμμετέχουν όσοι περισσότερο μπορούν σαφώς, όπως επίσης το τονίζω και πάλι το συγκεκριμένο θα κληρωθεί εφόσον φτάσουμε τους 1100 subscribers. Μέχρι την επόμενη φορά από εμένα, από αυτά που είναι το δώρο, από το Huawei Mate 50 Pro. Καλή συνέχεια, είμαι ο Greek τη καρδιά καρδιάς σας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε Σας χαιρετώ. Yasas yeah,